Μάλιστα. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, ευθέως θα μου απαντήσετε, κάνει καλά τη δουλειά της ή είναι διαπλεκόμενη? Ευθέως. Έχετε μια απάντηση? Δεν είναι διαπλεκόμενη. Ποιος θα πει αυτό? Ρωτάω. Σας θα μιλήσω ότι χιλιάδες δικαστές ελέγχονται από διάφορα συμφέροντα πολιτικά ή οικονομικά. Αλλά... Δεν γενικεύω. Αλλά... Προς Θεού. Τι κάνετε? Αυτό το οποίο επισημαίνω, ναι, με σεβασμό στις συντεταγμένες εξουσίες. Ναι. Που δεν πρέπει να συγκρούονται. Διότι η σύγκρουση δικαστικής, νομοθετικής και εκθεσιακής εξουσίας. Δεν ωφελεί τη δημοκρατία. Βεβαίως δεν ωφελεί. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες. Από τα δικαστήρια κιόλας, οι οποίες δεν νομολογούν, αλλά νομοθετούν. Έχει σημασία αυτό. Εν της πράγμασης νομοθετούν. Δηλαδή κυβερνάνε αντί για εσάς, αυτό που ακούγεται, αυτό λέτε τώρα. Αυτό που βλέπω είναι ότι δεν είναι νομολογούν, αλλά νομοθετούν εν της πράγμασης. Για παράδειγμα, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δίδει μια ασπίδα προστασίας στους μεγαλοφοροφυγάδες. Δεν λέω ότι το θέλει αυτό το πράγμα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έτσι όμως λειτουργεί αυτή η απόφασή του. Εν ονόματι των ατομικών δικαιωμάτων. Δεύτερον, η απόφαση του Αρείου Πάγου προχθές, όπου νομολογεί ότι η καθυστέρηση καταβολής των δουλευμένων στους εργαζόμενους δεν είναι επιζημία με βλάβη των εργαζομένων. Ποιος το πιστεύει αυτό? Είναι κατακλείδι. Τρίτον, ένα λεπτό. Ναι. Προχθές αθωώθηκε ο Θεοφύλου, είχε καταδικαστεί για 25 χρόνια για τρομοκρατική ενέργεια και την Πάρο, στην Πάρο και δολοφονία. Αθωώθηκε ο άνθρωπος, είχε κάτσει 5 χρόνια στη φυλακή μέσα. Φυλάκι, ναι, ναι. Και έχουμε και το θέμα της Ιριάνας. Μια κοπέλα που μετά την δικτατορική φοιτήτρια, η οποία ενώ ο κατηγορούμενο για τρομοκρατική ενέργεια, σύζυγό τη τώρα, τότε φίλο τη, αθωώθηκε, η ίδια με ένα αποτύπωμα γενετικό που δεν έχει καμία αξία, όπως λένε και οι ίδιοι ιατροδικαστές της Ελλάς. Καταδικάστηκε προχθές σε 13 χρόνια φυλάκιση, χωρίς αναστολή. Είναι στη φυλακή κοπέλα μέσα. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι εδώ πέρα, δυστυχώς, ορισμένη στη δικαιοσύνη. Δεν χρειάζεται να πάντοτε, το πείτε. Καταλήγετε ότι στη δικαιοσύνη, δεν λειτουργεί καλά αυτό. Βεβαίως δεν λειτουργεί, όχι εν συνόλο, όμως υπάρχουν αποφάσεις πολύ σημαντικές που δίνουν την εντύπωση, για παράδειγμα, σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι δεν καταδικάζεται μια πράξη, αλλά το φρόνημα των ανθρώπων. Ότι δεν έχουμε μια δικαιοσύνη που λειτουργεί επί τη βάση αποδείξεων, ούτε καν ενδείξεων, αλλά δυστυχώς επί τη βάση υποδείξεων. Αναφέρομαι στα ατομικά δικαιώματα στις δύο περιπτώσεις που ανέφερα νωρίτερα. Και κάτι τελευταίο. Λέτε για γιατί με ενδιαφέρει για να μιλάω και τον Θεοφύλου. Στις προηγούμενες περιπτώσεις όμως δεν είναι θέμα πολιτικό, όχι, ούτε θέμα λέω. Ιδεολογικό. Είναι θέμα ιδεολογικό. Δυστυχώς, ναι. Τι θέμα? Όταν μέσα στην κρίση με τέτοια μεγάλη ενεργία και άρνηση καταβολής δουλευμένων βγαίνει ο Άριος Πάγος και λέει ότι δεν, δεν είναι επιζημία των εργαζομένων ή μη καταβολή των δουλευμένων. Τι με συγχωρείτε, δηλαδή δεν δικάζουν με βάση το ποινικό και αστικό δίκαιο, αλλά δικάζουν με βάση την ιδεολογία. Έχετε τη γνώμη ότι το δίκαιο δεν έχει ιδεολογικές προκείμενες? Εσείς ξέρετε. Βεβαίως και έχει, και γι' αυτό αλλάζει. Ναι. Και γι' αυτό αλλάζει και γι' αυτό έχει μια διαπλαστική αξία η πανέμβαση του δικαστηρίου. Αλλά θα είμαι κομπιούτερ. Θα βρείτε το κομπιούτερ την απόφαση. Ναι. Το δικαστήριο γι' αυτό συνεκτιμά πολλούς παράγοντες και κοινωνικούς. Και τελειώνω. Ω, ναι. Ένα θέμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω για αυτούς που δεν έχουν φωνή. Ναι. Για τους άλλους, για τους φοροφυγάδες μιλάνε άλλοι. Λοιπόν, αναφέρομαι στα παιδιά που είναι στις φυλακές. Εσείς για δεν τους κλείσατε τους φοροφυγάδες? Να ολοκληρώσω. Όχι, να ολοκληρώσετε. Όχι, να μου απαντάτε και στο ερώτημα. Εντάξει, λοιπόν. Όχι, μην αφήνετε κενά. Όχι, δεν αφήνω κενά. Όχι, το κάνετε επίτηδες. Μόλις πω αυτό που θα απαντήσω σε όλα. Ναι. Αναφέρομαι στα παιδιά που είναι στις φυλακές για διάφορες κατηγορίες, ναρκωτικά, κλεπές, τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Και τα οποία πολλά από αυτά μέσα από τα σχολεία που έχουμε στις φυλακές, και εδώ θέλω να εξάρω ιδιαίτερα την προσπάθεια που ξεκίνησε στον Αυλώνα. Προσπαθούν να, προσπαθούν να μπουν στα πανεπιστήμια και κάποια μπαίνουν. Ναι. Μπαίνουν διότι είναι και μια χαραμάδα ελευθερίας για αυτά. Καταρχάς, θα μπορούσαν να πάνε. Με συγχωρείτε, γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο. Το σύστημα στη χώρα μας είναι σοφρονιστικό, δεν είναι τιμωρητικό. Συμφωνώ. Καταρχάς, έτσι πρέπει να είναι. Μάλιστα. Δηλαδή να αλλάζει ο άνθρωπος, να γίνεται καλύτερος. Και όχι μέσα στη φυλακή να πάει πιο βαθιά στην παρανομία. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να το πω γιατί. Για τους ακροατές μας, για να ολοκληρώσω λοιπόν, και έχετε δίκιο, σωστά το είπατε. Ναι. Τα παιδιά αυτά μέσα στις φυλακές δίνουν μια προσπάθεια για μια χαραμάδα ελευθερίας. Ήταν η δυνατότητα που τους παρέχει το σύστημα, ο νόμος στην Ελλάδα, εάν μπαίνουν στα πανεπιστήμια, στα ΤΕΗ, να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και να επιστρέφουν. Αυτό το σύστημα εφαρμόστηκε στην αρχή και έδωσε ζωντάνια και ενθάρρυνση στα παιδιά να διαβάσουν και να περάσουν στην προβάθμια εκπαίδευση. Το τελευταίο χρόνο. Δεν εφαρμόζεται αυτή η διάταξη. Με διάφορες προφάσεις. Χωρίς να έχουμε δραπετεύσεις από το σύστημα αυτό. Με αποτέλεσμα. Ποιος είναι υπουργός δικαιοσύνης? Δεν είναι υπουργός δικαιοσύνης. Είναι θέμα εισαγγελέας και διοίκησης του δικαστικού συμβουλίου. Σε κάθε φυλακή. Δεν είναι θέμα υπουργού δικαιοσύνης. Ο νόμος υπάρχει.
Δεν εφαρμόζεται όμως. Τι κάνει ο Υπουργός? Με ευθύνη. Ναι. Τι κάνει ο Υπουργός? Το ερώτημα αυτό. Η πολιτική ηγεσία. Μα μην τα λέτε αυτά, κύριε λεπτό, Υπουργέ, μετέπτε. Τώρα. Με συγχωρείτε. Όταν δηλαδή παρεμβαίνουμε στο έργο της δικαιοσύνης, λέμε μα ότι. Μα τι να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης? Να τηρηθεί ο νόμος, σας λέω. Να τηρηθεί ο νόμος. Όχι να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης. Έχει σημασία. Τα παιδιά που θέλουν να πάνε στις σχολές να πηγαίνουν και να επιστρέφουν. Η αντίληψη ότι θα έχουμε ένα κομπιούτερ μέσα στο φρενικό κατάστημα και θα έχει μάθημα εξ αποστάσεως δεν είναι σωστή. Ένα λεπτό. Είναι φυλάκιση των παιδιών. Ένα λεπτό. Μιλάτε, λέει, πολλοί τηλεθεατές ρωτάνε, μιλάτε και για παιδιά που έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις και τρομοκρατικές πράξεις? Βεβαίως. Για όλους. Για όλους τους φυλακισμένους. Εφόσον πληρούν τους όρους που θέτει η νομοθεσία. Βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες να μην φύγει κανένας. Να μην αποδράσει κανένας. Τεχνικές και άλλες δυνατότητες. Για όλους μιλάω. Δεν ξέρω κανένα, αυτός είναι ο νόμος. Και το λέω, διότι δυστυχώς στη δημόσια συζήτηση προβάλλεται το στοιχείο ότι θα βγουν και θα κάνουν κακοποιές πράξεις κλπ. Ενώ δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον δεν ισχύουν για αυτούς που αναφερόμαστε. Μάλιστα. Να εφαρμοστεί ο νόμος για τα παιδιά αυτή που δεν έχουν φωνή η και πετυχαίνουν τα πανεπιστήμια. Καταγράφεται και η κοινή γνώμη την κρίνει.